Ιερά Πετρίδη και η Γη. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί η αγροτική εκπομπή του ηχό με φλέγοντα θέματα που αφορούν το γεραπετρίτη παραγωγό. Συνεντεύξεις και ρεπορτάζ με εκλεκτούς καλεσμένους από την παραγωγική αλυσίδα. Ιερά Πετρίδη και η Γη. Δίπλα στον αγρότη παραγωγό κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Μαρία Τσαγκαράκη. Καλώς ορίσατε και σήμερα, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, στη Γεραπετρίτη και η Γη, η εκπομπή που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί, επανάληψη κάθε Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι. Τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας βρίσκονται στο ηχονιούς.gr και στη σελίδα μας στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες η Γεραπετρίτη και η Γη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κοντοσφύρη, διευθυντή πωλήσεων της Ιτζέντα, που είναι μαζί μας σήμερα. Τον καλημερίζω. Καλή σας μέρα, κύριε Κοντοσφύρη. Καλημέρα, καλημέρα Μαρία, καλημέρα σε όλη την Ιερά Πέτρα από έναν φωτεινό Πειραιά. Πολύ χαίρομαι που είστε μαζί μας, κύριε Κοντοσφύρη. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, η αλήθεια να λέγεται. Εν αρχή είναι ο σπόρος, λέμε, και συμφωνεί και ο κύριος Κοντοσφύρης. Αιώνες τώρα οι άνθρωποι έσπερναν τους σπόρους τους και καλλιεργούσαν την τροφή τους. Τα τελευταία χρόνια αυτή η διαδικασία άλλαξε, ο σπόρος διατίθεται διαφορετικά. Αυτό είναι το κυρίαρχο, το κεντρικό θέμα της εκπομπής, χωρίς βεβαίως να μην βάλουμε στο τραπέζι την κλιματική κρίση, ενεργειακή κρίση, οικονομική κρίση, επισητιστική κρίση. Είμαστε σε μια κρίση, κύριε Κοντοσφύρη. Ακριβώς, είμαστε όμως και σε μια εξέλιξη. Για να δούμε, μ' αρέσει πάντα η αισιοδοξία σας. Ναι. Τρομερές αλλαγές παντού. Και αυτό τρομάζει βέβαια τους ανθρώπους, αλλά εντάξει, δεν είναι σήμερα το διακύβημά μας αυτό. Να ξεκινήσουμε έτσι, δίνοντάς μας μια εικόνα, τι γίνεται σήμερα, πού πάμε, ποιες αλλαγές συντελούνται, πού μας πάει αυτό, αυτή η κατάσταση που ζούμε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια, γιατί η οικονομική κρίση, ας πούμε, ξεκίνησε από τα μνημόνια, χρόνια τώρα, και συνεχίζεται, κρίση στην κρίση. Ναι, εγώ θα ήθελα για να δούμε πού πάμε να σκεφτούμε λίγο από πού ερχόμαστε. Είναι καλό δηλαδή σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και συγκυρίες και ειδικά όταν έχουμε κρίσεις να γυρνάμε λίγο πίσω, να βλέπουμε τα πράγματα από μακριά, από πού ξεκινήσαμε και σιγά σιγά να συνειδητοποιούμε πού θέλουμε να φτάσουμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι το μέλλον προδιαγράφεται πάντα ζωφερό και δύσκολο. Όλες οι εποχές είχαν δυσκολίες, έτσι είναι και φέτος, έτσι είναι και οι εποχές που ζούμε τώρα, αλλά λίγο θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά όταν λέω στο παρελθόν να ξεκινήσουμε 10-12 χιλιάδες χρόνια πίσω, έτσι. Γιατί μιλάμε για το σπόρο. Και τα πρώτα ευρήματα των αρχαιολόγων ή των αρχαιοβοτανολόγων, όπως είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, έχουν ξεκινήσει από τη Μεσοποταμία, όπου εκεί οι άνθρωποι, ενώ ήταν καθαρά κυνηγοί και μετακινούνταν διαρκώς ψάχνοντας καθημερινά την τροφή τους, κάποια στιγμή συνειδητοποίησαν ότι στο πλάι τους υπήρχαν κάποια φυτά τα οποία έβγαζαν κάτι περίεργα πραγματάκια που τελικά είναι οι σπόροι. Και όταν ο άνθρωπος κατάφερε σιγά σιγά να εξημερώσει τους σπόρους, και το εξημερώσει το βάζω έτσι σε παρένθεση, θα εξηγήσω γιατί, σιγά σιγά ο άνθρωπος άρχισε να μην μετακινείται. Διαπίστωσε ότι χρησιμοποιώντας αυτό το μικρό σποράκι, το οποίο μπορούσε να το σπέρνει την κατάλληλη εποχή δίπλα του, μπορούσε πλέον να μένει σε μια σπηλιά και την επόμενη σε ένα σπιτάκι και την επόμενη σε έναν οικισμό και σιγά σιγά να φτιάξει ένα χωριό ολόκληρο. Άρα ο σπόρος έρχεται σαν ένα εργαλείο το οποίο συνειδητοποίησε ο άνθρωπος ότι μπορεί να το χρησιμοποιεί με έναν ειδικό σκοπό, να αναπαράγει ένα φυτικό είδος. Τώρα, οι άνθρωποι ασυνείδητα στην αρχή τον σπόρο τον βελτίωναν. Δηλαδή τι κάνανε, βλέπαν ότι μέσα σε αυτά τα 10, 20, 50, 100 φυτά που είχαν σπείρει εκεί δίπλα τους, κάποια ήταν λίγο καλύτερα, κάτι είχαν αυτά. Παίρναν λοιπόν από το σποράκι από αυτά τα φυτά και την επόμενη χρονιά χρησιμοποιούσαν περισσότερα. Και αυτό το πράγμα, αν το σκεφτεί κανείς, ότι το κάνανε για 200, 300, 500, 1000 χρόνια, γιατί τόσο περίπου έχουν μετρήσει αυτοί οι αρχαιοβοτανολόγοι ότι το ανθρώπινο είδος αξιοποίησε ή χρειάστηκε στην πραγματικότητα για να εξελίξει αυτά τα πολύ απλοϊκά και αρχαϊκά είδη τα οποία είχε δίπλα του. Έτσι, ας πούμε, προϊόντα όπως τα στάρια, τα οποία ήταν τα πρώτα προϊόντα τα οποία είχε ο άνθρωπος δίπλα του, στάρια, κριθάρια και όλα αυτά, κατάφερε σιγά σιγά να βγάλει από το απ' έξω λίγο το περιπύλιγμα, όλο αυτό το λέπειρο το οποίο έχει απ' έξω το στάρι, να το τρίψει, να το κάνει αλεύρι, να το κάνει ψωμί, να το κάνει ό,τι το έκανε τελικά, όλα αυτά που έχουν φτάσει μέχρι την εποχή μας. Λοιπόν,
Τώρα, αν προχωρήσουμε και φτάσουμε, ξέρω εγώ, περίπου στο 7.000 χρόνια πίσω, όπου εκεί έχουμε την Κνωσό, έχουμε περιοχές γύρω από το Βόλο, όπως είναι το Δημήνι, το Σέσκλο, ή πάμε στην Μακεδονία, θα βρούμε νεολιθικούς οικισμούς στον ελλαδικό πλεονχώρο, όπου εκεί βρίσκουμε σπόρους. Δηλαδή, οι αρχαιοβοτανολόγοι βρίσκουν αυτή τη στιγμή στα υπόλοιπα των ανασκαφών σπόρους, που σημαίνει ότι ο σπόρος είναι πάντα ο σύντροφος του ανθρώπου. Έτσι, έρχεται από πολύ παλιά και. Μ' ακούτε, έτσι? Ναι, ναι. Και είναι αυτό ακριβώς το οποίο βοήθησε τον άνθρωπο να εγκατασταθεί και από ονομάς να γίνει ένας μόνιμος κάτοικος σε μια περιοχή. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα, σιγά σιγά που οι αιώνες περνάνε, πώς ο σπόρος αυτός εξελίσσεται σιγά σιγά, έτσι πώς γίνεται όλο και πιο ιδανικός σύντροφος του ανθρώπου. Παράλληλα όμως με το σπόρο εξημερώνονται και τα ζώα, έτσι, ο σκύλος, η αίγα, η κατσίκα δηλαδή, το πρόβατο και αργότερα, πολύ πολύ αργότερα, το άλογο, το οποίο ήταν ένα, και αυτό ένα ζώο το οποίο βοήθησε πάρα πολύ στις εργασίες της υπαίθρου κτλ. Ο σπόρος είναι ένα προϊόν το οποίο έχει σταθεί μαζί με τον άνθρωπο, έχει εξελιχθεί μαζί με τις ανθρώπινες κοινωνίες και σιγά σιγά αφού περάσουμε πλέον στην κλασική Ελλάδα, περάσουμε στη ρωμαϊκή περίοδο ή στη βυζαντινή περίοδο, φτάνουμε μετά τα οθωμανικά χρόνια σιγά σιγά στις εποχές του σήμερα, όπου εδώ θα δούμε ότι με την ανακάλυψη της Αμερικής, με όλα αυτά, μας ήρθαν και πολλά είδη από εκεί. Άρα η ντομάτα που θα συζητήσουμε αργότερα είναι ένα προϊόν που μας ήρθε από εκεί. Δεν είναι δηλαδή ένα παλαιό προϊόν, είναι ένα νέο προϊόν και δεν ήταν καν ενδημικό προϊόν. Έτσι, αντίθετα το αγγούρι ή το καρπούζι ή το πεπόνι είναι προϊόντα τα οποία προέρχονται μέσα από περιοχές όπως είναι η Μεσοποταμία και όλα αυτά. Είναι δηλαδή πιο συγγενικά είδη στη Μεσογειακή ζώνη. Παρόλα αυτά όμως και η ντομάτα προσαρμόστηκε και η πιπεριά προσαρμόστηκε και το καλαμπόκι που ήρθε πολύ αργότερα από την Αμερική προσαρμόστηκε και αυτό δείχνει ότι σιγά σιγά οι ανθρώπινες κοινωνίες οι οποίες ήταν μικρά απομονωμένα χωριά ενώθηκαν, ο κόσμος έγινε παγκόσμιος, οι κοινωνίες δέθηκαν δεξιά και αριστερά, προϊόντα κυκλοφορούσαν και κυκλοφορούν από τη μια μεριά του πλανήτη στην άλλη και φτάνουμε σιγά σιγά έτσι με αυτόν τον τρόπο στις σημερινές μέρες όπου έχουμε να διαχειριστούμε το σπόρο πλέον με τις σημερινές ανάγκες. Έτσι. Έχουμε πλέον να χωρίσουμε στο μυαλό μας και να σκεφτούμε ότι έχουμε επαγγελματίες παραγωγούς και έχουμε ερασιτέχνες παραγωγούς, οι οποίοι έχουν τελείως διαφορετικές ανάγκες μεταξύ τους. Έτσι. Ο ερασιτέχνης ρομαντικά θα σκεφτεί και θα πει είχαμε ωραία προϊόντα, τρογόντουσαν, κάναν εκείνο, κάναν το ένα, κάναν το άλλο, αλλά ήταν προϊόντα που πάντα καλλιεργούσαμε στην αυλή της γιαγιάς μας και ήταν μία ιστορία η οποία βοηθούσε την τοπική κοινότητα να ζήσει, έτσι, να σταθεί εκεί, να λειτουργήσει. Μπορούσε η γιαγιά να δώσει στα νύψια και στα εγγόνια της. Ανταλλαγή σπόρων, έτσι, με τα χαρακτηριστικά της εντοπιότητας, έτσι. Ακριβώς και πάντα αυτό το προϊόν ήταν υπέροχο, ήταν πάντα σωστά όριμο το εκοτοκόβαμε από το φυτό, δεν μπορούσε βέβαια να φτάσει μέχρι το Ηράκλειο, δεν μπορούσε να φτάσει στον Πειραιά. Έτσι ήταν ένα προϊόν που καθαρά κάλυπτε και καλύπτει ακόμα τις τοπικές, στενά τοπικές ανάγκες. Πέρα όμως από αυτό έχουμε μια τεράστια κοινότητα ανθρώπων, έτσι, οι οποίοι τώρα επειδή έχουν απικήσει τις πόλεις, έχουμε δηλαδή ένα τεράστιο κύμα ανθρώπων που ζουν σε μεγαλοπόλεις οι οποίες γιγαντώνονται. Πρέπει λοιπόν να δούμε τώρα πώς οι περιοχές οι οποίες καλλιεργούν θα βρουν τρόπους να στηρίξουν όλη αυτή τη ζήτηση η οποία έρχεται από εκείνες τις περιοχές και βέβαια πλέον οι ανάγκες είναι τελείως μα τελείως διαφορετικές. Έτσι. Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα που οι ανάγκες είναι εντελώς διαφορετικές από τη δεκαετία ας πούμε του 50, του 60, καμία σχέση. Να πάμε τώρα στο σπόρο και έχω σημειώσει κάποια ερωτήματα που φαντάζομαι ότι θα είναι και απορίες ακροατών και κυρίως παραγωγών τροφής. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση τελευταία, κύριε Κοντοσφυρί. Δεν μ' αρέσει δηλαδή ο αγρότης, ας πούμε. Όχι ότι υποτιμώ τη λέκφραση, αλλά για να δώσουμε το μέγεθος και τη σημασία που πρέπει, παραγωγός τροφής νομίζω ότι είναι καλύτερα. Ακριβώς, θα συμφωνήσω απόλυτα εδώ. Μιλάμε για τρόφιμα, έτσι, δηλαδή εγώ ενστερνίζομαι χρόνο με το χρόνο περνάει ότι βρισκόμαστε στο χώρο της διατροφής, όλοι εμείς, δηλαδή οι γεωπόνοι, οι εταιρείες, η παραγωγή μας,
Όλοι όσοι είναι σε αυτόν τον κλάδο, όλοι ασχολούμαστε με το κομμάτι της διατροφής. Δηλαδή παράγουμε προϊόντα τα οποία θα θρέψουν κάποιους πληθυσμούς. Είναι λειτουργήμα. Έτσι ωραία. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Αυτό είναι πολύ δυνατό σημείο. Γι' αυτό, αυτό το κάνουμε. Σημειώνω και εγώ αυτό. Έτσι, ναι. τα τελευταία πολύ καιρό χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση και μ' αρέσει, την αγαπώ. Λοιπόν, ναι. Να ξεκινήσουμε έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος μας περισσότερα πράγματα για το σπόρο σήμερα. Να ξεκινήσουμε έτσι από το πού και πώς παρασκευάζεται ο σπόρος, κύριε Κοντοσφύρη. Ας πούμε, η Σιτζέντα έχει πάρα πολλά σπόρια, πολλά και διαφορετικά ποικιλίες, θα σας ρωτήσω και γι' αυτό. Δώστε μας την εικόνα, πού, σε ποιες χώρες, πώς παρασκευάζεται, έτσι μια εικόνα μικρή. Ακριβώς, οι σπόροι πλέον για τις μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Σιτζέντα είναι ένα επιχειρηματικό κομμάτι το οποίο λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο, 365 μέρες. Έτσι, δεν σταματάει καθόλου. Έχει την υποχρέωση να παράξει σπόρους όλες τις εποχές. Οπότε θα κινηθεί και στο βόρειο ημισφαίριο, θα κινηθεί και στο νότιο ημισφαίριο, γιατί όταν εδώ είναι χειμώνας, καταλαβαίνετε, θα πρέπει να μετακινηθούμε σε νότιες ζώνες. Θα πάμε στην Λατινική Αμερική, θα πάμε στην Αφρική, θα πάμε στην Ινδία, θα πάμε στην Ασία και όπου χρειάζεται. Ή όταν ανάποδα εδώ είναι ο καλός ο καιρός, θα πάμε στη Γαλλία, θα πάμε στην Ισπανία, στην Ολλανδία. Δεν θα πάμε στην Ελλάδα, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε συστηματικές σποροπαραγωγές στην Ελλάδα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν γίνονται. Υπάρχουν καλλιέργειες και υπάρχουν άνθρωποι ικανοί να σποροπαράγουν εδώ και στάρια και δονδάκια και καλαμπόκια και άλλα πράγματα. Μια εικόνα σε αυτό τώρα, αν μπορείτε να μας δώσετε, δηλαδή είναι κάποιοι παραγωγοί που παράγουν συγκεκριμένα σε κάποιες περιοχές πόρο της Σιτζέντα, πώς γίνεται? Λοιπόν, υπάρχουν συνεργάτες παραγωγή, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το επίπεδο οι απαιτήσεις είναι τεράστιες. Είναι λοιπόν ειδικοί συνεργάτες παραγωγή για τη Σιτζέντα, όπως και για όλες τις άλλες εταιρείες τις μεγάλες, οι οποίοι σποροπαράγουν με βέβαια πολύ αυστηρά κριτήρια. Τι είναι τα αυστηρά κριτήρια? Δηλαδή υπάρχουν επιθεωρητές στους χώρους παραγωγής, οι οποίοι είναι συστηματικά εκεί, εβδομαδία εκεί και παρακολουθούν τις καλλιέργειες, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσα πολλά παθογόνα καραντίνας, όπου στις περιοχές που πάμε καταρχήν και επιλέγουμε πρέπει να είναι περιοχές απαλλαγμένες από τα παθογόνα. Έτσι, ένα. Δεύτερον, παρόλα αυτά όμως πρέπει να έχεις συνεχώς ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη φυτοϊγεία και πολλά άλλα χαρακτηριστικά, οι οποίοι επιθεωρούν τους αγρούς σε καθημερινή βάση. Όταν λοιπόν διαπιστώσουν ότι κάτι δεν εξελίσσεται σωστά, αφαιρείται, απομακρύνεται, καταστρέφεται. Δεν υπάρχει δηλαδή πιθανότητα κάτι από αυτά να τα αξιοποιήσουμε. Και γι' αυτό και το κοστολόγιο και όλα αυτά είναι αρκετά σημαντικό, γιατί παίρνεις πάντα την αφρόκρεμα του σπόρου. Έτσι. Λοιπόν, είναι αυτό που έκανε ο αρχαίος άνθρωπος, ο οποίος από τα 50 φυτά που είχε διάλεγε τα δύο και τελικά από τα δύο κρατούσε σποράκια για να συνεχίσει. Οπότε υπάρχουν λοιπόν επιθεωρητές που ελέγχουν τον σπόρο, ο οποίος παρασκευάζεται σε διάφορες χώρες. Τον ελέγχουν ως προς τι τώρα? Καταρχήν παρακολουθούν την καλλιέργεια να εξελίσσεται ομαλά. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά κριτήρια τα οποία θα δει κανείς τη φυτοϊγεία, τους καρπούς, τα χαρακτηριστικά δηλαδή τα οποία αναμένει. Μετά γίνονται παράλληλα πάρα πολλοί έλεγχοι, οι οποίοι αφορούν εκτός από τη φυτοϊγεία και άλλα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με το φυτό. Στο τέλος θα συγκομιστούν οι καρποί, θα γίνει ένα extraction, θα γίνει μια εξαγωγή των σπόρων και οι οποίοι σπόροι όλοι αυτοί σιγά σιγά θα καταλήξουν μέσα από μια πολύ μήνυ διαδικασία να φτάσουν στα κεντρικά, τα οποία βρίσκονται στην Ολλανδία, και από εκεί θα γίνουν όλες οι διαδικασίες που απαιτεί ο καθαρισμός του σπόρου από ξένες ύλες, ο έλεγχος της ομοιομορφίας, η βλαστικότητα. Γίνονται πάρα πολλά τεστ που αφορούν δηλαδή την ευρωστία του σπόρου, πόσο εύρωστος είναι, πόσο γρήγορα φυτρώνει. Συνήθως οι σπόροι πέφτουν σε λίθαργο ανάλογα με τις εποχές. Τα οποία όλα αυτά προσπαθεί μια τέτοια κοινότητα να τα διαχειριστεί με έναν τρόπο ώστε όταν θα μπουν και θα συσκευαστούν σε ένα αλουμινένιο φακελάκι, όπως αυτά τα οποία φτάνουν στην αγορά της Κρήτης, να εγγυόμαστε ότι εκεί μέσα ο παραγωγός παραλαμβάνει ένα προϊόν το οποίο είναι απαλλαγμένο από παθογόνα, ένα. Δεύτερον, ότι τα σποράκια τα οποία είναι μέσα όταν θα γίνουν σπορόφυτα και από εκεί και πέρα θα φυτευτούν στα χωράφια, θα εκφράσουν τα χαρακτηριστικά για τα οποία προορίζονται. Και βέβαια στο τέλος ο παραγωγός θα απολαύσει μια παραγωγική περίοδο με βάση τα αναμενόμενα που έχει από αυτή την καλλιέργεια για την οποία την επέλεξε. Κύριε Κοντοσφύρη, στα βακτήρια
ας πούμε, και στα βακτήρια μπορεί να γίνει, το λέω ως παράδειγμα, τώρα απολίμανση, έτσι όπως καταλαβαίνω. Ναι. Στους ιούς τι γίνεται? Και θέλω να το πάμε τώρα εδώ στην καστανήρη τη δόση. Ναι. Υπάρχει λοιπόν, τρόπος να απολιμανθεί από όλες αυτές τις ασθένειες που τελευταίως ταλαιπωρούν, και ξέρω και ότι η Ιερά Πέτρα έχει μπόλικη καστανήρη τη δόση. Πώς ακριβώς, δεν γίνεται να μην περάσει και η Ιερά Πέτρα από αυτό το στάδιο. Εννοείται. Δηλαδή, ένας ιός μεταδίδεται, δεν γνωρίζει σύνορα. Προχτές ήταν από τη μια μεριά της Κρήτης, την άλλη βράχη και στην άλλη, είτε φιλιατρά ή οπουδήποτε. Το βακτήριο το καταλαβαίνω από όσο θυμάμαι, δεν ξέρω αν το είχαμε πει και μαζί. Γίνεται κάποια με υψηλή θερμοκρασία, εν πάση περιπτώσει, σκοτώνονται βακτήρια και όλες αυτές οι διαδικασίες, όλες αυτές οι διαδικασίες εφαρμόζονται για τα περισσότερα παθογόνα καραντίνας, μέσα στα οποία είναι και οι. Δηλαδή, δεν είναι ότι κανείς στοχεύει και λέει θα κάνω ένα πράγμα για να αντιμετωπίσω αυτό το ενόχι. Αν δείτε τη λίστα των παθογόνων καραντίνας, είναι πάνω από 20. Απλά εμάς μας απασχολεί τώρα η καστανήρη τύρωση. Γενικότερα, το ανέφερα ως παράδειγμα, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλοι. Αυτός ο ιός, επειδή έχουμε μάθει τώρα τους ιούς και μέσα από τον κορονοϊό και εγώ το σφύρι. Ναι. Τον έχουμε μελετήσει. Ναι, έτσι, γιατί μάθαμε, καταλάβαμε τι σημαίνει. Έτσι. Άρα εδώ τώρα ιός, όταν λέμε, δεν υπάρχει κάτι που ας πούμε να το καταπολεμά. Δεν μπορούμε να το βρούμε. Έτσι, εκτός από εμβόλιο, δεν μπορούμε παράδειγμα. Να το βρούμε. Μπορούμε όμως στα αρχικά στάδια της καλλιέργειας, στην περιοχή που γίνεται η σποροπαραγωγή, όταν είμαστε εκεί καθημερινά και παρακολουθούμε τα φυτά, υπάρχουν συμπτώματα και οι ειδικοί ξέρουν να τα ξεχωρίζουν. Άρα σημαίνει ότι για τα περισσότερα παθογόνα μπορούμε να προλάβουμε ή να καταστρέφουμε τις καλλιέργειες, αν βρεθεί. Και μετά, βέβαια, ξέρετε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Δεν ξαναπά σε αυτή την περιοχή. Εγκαταλείψει εκείνο τον παραγωγό, ο οποίος για σένα είναι συνεργάτης, είναι πολύ σημαντικός. Ή μπορεί να πας με άλλες καλλιέργειες, να κάνεις σποροπαραγωγή άλλων ειδών, τα οποία δεν έχουν πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή, αυτό σας το λέω για να συνειδητοποιήσετε πόσο εντατική είναι αυτή η δουλειά που γίνεται εκεί. Σκεφτείτε δηλαδή έναν παραγωγό στην Ιερά Πέτρα να κάνει σποροπαραγωγή. Έτσι και να έχει μάθει να φτιάχνει ντομάτες. Και την επόμενη μέρα εμφανίζεται η καστανήρη τύδος στην περιοχή και λέει: Ωπ, δεν μπορώ. Έρχεται η συντέντα και του λέει: Με συγχωρείς, εδώ απαγορεύεται πλέον. Τελείωσε. Και λέει: Μα εγώ τι θα κάνω, αυτό ξέρω να κάνω. Θα σου βρούμε κάτι άλλο. Θα μάθεις κάτι άλλο, αν μπορείς να μάθεις κάτι άλλο. Αλλιώς θα πάμε σε κάποιον άλλο παραγωγό σε κάποια άλλη περιοχή. Και σκεφτείτε δηλαδή όλη αυτή την αγωνία και την ένταση που έχει αυτή η δουλειά, γιατί πρέπει να φτάσεις να παραδώσεις ένα πιστοποιημένο προϊόν. Εξού και τα φυτώρια τώρα, κύριε Κοτοσφύρη, έτσι, δηλαδή αυτό τα τελευταία 20 χρόνια περίπου, κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος, άλλαξε αυτή η ιστορία. Δηλαδή δεν θα πάρει μόνος το παραγωγός το φακελάκι να πάει να κάνει τη σπορά του που λέμε σε μια άκρη στο θερμοκήπιο, όπως θυμάμαι. Έτσι. Ακριβώς, τώρα ακριβώς. Είναι τα μέσω φυτωρίων. Αγοράζεται αυτός ο σπόρος, αυτό φαντάζομαι είναι η απάντηση εκεί, γιατί άλλαξε αυτή η τακτική, ότι σε ένα φυτώριο είναι πιο ελεγμένα τα πράγματα, αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς, όταν μία όμως εταιρεία... χάνει την επαφή του, συγγνώμη, χάνει την επαφή του με τον κύριο Κοντοσφύρη, ας πούμε, ο παραγωγός, παράδειγμα. Όχι, δεν τη χάνει. Θα σας πω. Καταρχήν, το σημαντικό είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες, οι εταιρείες δηλαδή που πραγματικά έχουν ταπανίσει κόπο, χρήμα, έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις, παρέχουν ένα πιστοποιημένο σπόρο στην αγορά. Έτσι λοιπόν και η Συντζέντα έρχεται, δίνει αυτό το πιστοποιημένο σπόρο και μετά είναι θεμητό αυτός ο σπόρος να χειριστεί από τον end user, από τον τελικό χρήστη, με μια αντίστοιχη προσοχή. Δηλαδή, ένα πιστοποιημένο σπόρο δεν θα τον πάρει να τον πα σε μια γωνιά ενός θερμοκηπίου, το οποίο ενδεχομένως στην προηγούμενη χρονιά είχε πολλές προσβολές, και να πα εκεί να φτιάξει τα σπόροφυτά σου. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η ανάγκη των φυτωρίων, τα οποία έρχονται, παίρνουν τη σκυτάλη του πιστοποιημένου σπόρου για να σου δώσουν ένα πιστοποιημένο φυτό. Γιατί και εκείνο το φυτό φεύγει μέσα από το φυτώριο με ένα πρωτόκολλο φυτοϊγείας. Έτσι υπάρχουν οι τοπικοί επιθεωρητές του Υπουργείου, ελέγχουν και έτσι αρχίζει αυτή η διαδικασία και κουμπώνει ο ένας με τον άλλον. Και σιγά σιγά σκεφτείτε ότι αυτή η διαδικασία φτάνει και μπαίνει μέσα στο χωράφι, φυτεύεται το φυτό και έρχεται τώρα ο φίλος μας ο παραγωγός, ο οποίος καλείται να υπερασπιστεί τα φυτά μέσα στο χώρο του. Έτσι δηλαδή πρέπει και εκείνος τώρα να βρει μηχανισμούς, τρόπους, συνεργασίες, υποστήριξη από τους γεωτεχνικούς γύρω του, να παράξει ένα προϊόν το οποίο και εκείνος να το πιστοποιήσει.
Έτσι δηλαδή θα δείτε ότι οι ομάδες παραγωγών, τα μεγάλα σχήματα προσπαθούν και εκείνοι με τη σειρά τους με διάφορες διαδικασίες να πιστοποιούν αυτό που παράγουν, να κάνουν την ολοκληρωμένη τους, να ακολουθήσουν όποια διαδικασία έχουν επιλέξει και αντέχουν να διατηρούν και να φτάσει σιγά σιγά αυτό το προϊόν, το ζωντανό πλέον προϊόν, η ντομάτα, το αγκούρι, η πιπεριά, να φτάσει σιγά σιγά στον έμπορο, να φτάσει σιγά σιγά στο σούπερ μάρκετ, όπου πρέπει να φτάσει, και στο τέλος της γωνίας περιμένει ένας καταναλωτής, ο οποίος δεν μπορεί να σκεφτεί όλη αυτή η διαδρομή από ένα σπόρο που ξεκίνησε από εκεί και έχει φτάσει τελικά να είναι στη γειτονιά του ένας, να πω, προϊόν, ένα προϊόν το οποίο έχει ημερομηνία λήξης, έτσι που είναι γρήγορο, αλλά είναι πλέον πιστοποιημένο μέσα από μια τέτοια σχολαστική διαδικασία να το πάρει, να το φάει και να πει εντάξει, δεν είναι απόλυτα ίδιο με τη γιαγιάς μου, αλλά είναι αυτό που είναι δίπλα μου κάθε μέρα και με το οποίο το τρώω, παίρνω τις θερμίδες μου, έτσι, παίρνω τις βιταμίνες μου, παίρνω όλα αυτά τα οποία χρειάζομαι για τη σωστή μου διατροφή και πορεύομαι στη ζωή μου. Η επαφή που λέγαμε τώρα, δηλαδή πόσο με τον παραγωγό θα έχετε αυτή τη σχέση. Η επαφή μπορεί να μην είναι άμεση στο κομμάτι της πώλησης, δηλαδή να μην πουλάει κανείς τον παραγωγό άμεσα, αλλά είναι καθημερινή, γιατί οι εταιρείες όλες διαθέτουν και η Συντζέντα διαθέτει συνεργάτες, συναδέλφους έμπειρους στην αγορά, οι οποίοι επισκέπτονται καθημερινά τους παραγωγούς. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα, να παρακολουθούμε τα προϊόντα, δηλαδή από τη στιγμή που το πιστοποιημένο φυτό του φυτωρίου Χ, Ψ έχει μπει μέσα στο χωράφι. Είμαστε δίπλα, παρακολουθούμε καθημερινά τις καλλιέργειες, συνεργαζόμαστε, συζητάμε με τους γεωπόνους της περιοχής πώς βλέπουν, τι νομίζουν, τι πρέπει να γίνει, γιατί οι γεωπόνοι της περιοχής έχουν βαθιά γνώση. Τι συμβαίνει, τι ασθένειες, τι αναμένουμε, τι εκπλήξεις στον καιρό, τα ξέρουν όλα αυτά, τι συμβαίνει στην περιοχή. Έτσι οπότε βήμα-βήμα πορευόμαστε, παρακολουθούμε, συλλέγουμε τις πληροφορίες, ανταλλάσσουμε πληροφορίες με τους παραγωγούς, είναι και η παραγωγή αρκετά έμπειρη. Έτσι δηλαδή ο καθένας πια το χώρο του, τις δυνατότητες του τις ξέρει και με όλα αυτά είμαστε κάθε μέρα μαζί. Μετά γίνονται συγκεντρώσεις. Έτσι συζητάμε, υπάρχει αλληλεπίδραση με όλα τα social media, αν μπείτε μέσα γίνεται χαμός με το τι οι πληροφορίες ανταλλάσσονται. Δεν θα σας πω σε υψηλά επιστημονικό ύφος, αλλά υπάρχει πολλή πληροφορία. Άρα πιάνετε και εσείς τον παλμό της αγοράς, έτσι. Ναι, οπότε είμαστε συνεχώς εκεί, δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλάζουν μόνο οι τρόποι. Έτσι, όλα τα άλλα είναι εκεί και μου δίνεται και μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα, γιατί έτσι να πούμε και πραγματάκια τα οποία θα αλλάξουν, γιατί μας ακούνε σίγουρα τώρα και παραγωγοί και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ξέρετε, εκεί είναι η πολύ αυστηρή πώληση. Εκείνη η πιο στεγανή πώληση, παλιά πήγαινες, πούλαγες τα σπόρια, έφευγες, τέλειωνε. Αυτά έχουν περάσει προπολού, έτσι. Είμαστε δηλαδή τώρα, πλέον ερχόμαστε σε ένα νέο πλαίσιο που θα είναι υπηρεσίες, υπηρεσίες πολλαπλές. Δηλαδή, υπηρεσίες παρέχουμε εμείς προς τους συνεργάτες μας που είναι τα φυτόρια, που είναι οι γεωπόνοι, που είναι η παραγωγή, αλλά και εκείνοι με τη σειρά τους υπηρεσίες παρέχουν στον επόμενο κρίκο της αλυσίδας. Και όλοι σιγά σιγά πορευόμαστε και φτάνει έτσι ένα προϊόν ας αυτό που είπαμε στον τελικό χρήστη που είναι ο καταναλωτής. Τον έχω στην ατζέντα μου και τον καταναλωτή, κύριε Κοντοσφύρη, γιατί είστε απίστευτος αυτά. Πιάνει τον παλμό της αγοράς του καταναλωτή. Ναι. Πριν πάμε σε αυτό, δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε ή σας έκοψα. Όχι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πλέον με υπηρεσίες καλούμαστε όλοι να κάνουμε τη δουλειά. Εκείνο που λέγαμε παλιότερα ότι πουλάω ένα σπόρο, αυτά σιγά σιγά θα ξεχαστούν. Έτσι, δεν πουλάς ένα σπόρο. Πουλάς μια υπηρεσία, δίνεις μια λύση στον παραγωγό. Δηλαδή, του δίνεις ένα προϊόν το οποίο είναι κατάλληλο για αυτή την εποχή, για αυτές τις συνθήκες, για αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, για να καλλιεργήσει, να παράξει μια συγκεκριμένη ποσότητα με κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Όλο αυτό λοιπόν, αν το περιγράψει κανείς, δεν πουλάς ένα σπόρο. Έτσι, είναι μια υπηρεσία που παρέχεις εσύ στον παραγωγό μέσω των φυτωρίων και των γεωπονικών καταστημάτων και εκείνος οφείλει να την πάρει τη σκυτάλη αυτή και με τη σειρά του να παρέχει μια ανάγκη, να καλύψει μια ανάγκη του τελικού χρήστη του καταναλωτού. Και εκείνος δεν πουλάει ντομάτες. Σε λίγα χρόνια θα λέμε πούλησα ντομάτες και αυτά. Πουλάω, καλύπτω την ανάγκη του καταναλωτή που βρίσκεται στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στη Βουλγαρία ή στην Τσεχία, οπουδήποτε βρίσκεται εκείνος ο καταναλωτής. Και καλούμε να καλύψω την ανάγκη εκείνου του καταναλωτή, γιατί θα τον γνωρίζω πλέον. Έχω δυνατότητα, τα μέσα
μέσα η επικοινωνία και όλο αυτό το τεράστιο διαδίκτυο σου δίνει τη δυνατότητα. Δηλαδή δεν έχει κανείς πλέον το δικαίωμα να λέει δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, νόμιζα κτλ. Εάν σε ενδιαφέρει η δουλειά σου, αν θα ψάξεις και θα το βρεις αυτό που θα ψάχνεις. Το βρεις. Ναι. Θα το βρεις και θα αποκαλύψεις και θα το παρέχεις. Λοιπόν, τώρα έχω μια ερώτηση που και εγώ θέλω να καταλάβω τις διαφορές. Κύριε Κοντοσφύρη, είχαμε παλιά το σπόρο, τόση ώρα λέμε για το σπόρο, ε. Ναι. Τώρα, συνήθως, οπότε ακούω, τα λέμε υβρίδια. Ναι. Θέλω να πείτε τη διαφορά. Επίσης, ποια διαφορά, τα βάζω όλα μαζί γιατί δεν μ' αρέσει, σας διακόπτω. Η διαφορά ποικιλίας από το υβρίδιο, δεν ξέρω αν τα λέω και σωστά. Και θέλω να ξεχωρίσουμε λίγο και το μεταλλαγμένο. Αυτό πάει προς τους καταναλωτές και ακόμα και στους παραγωγούς, έτσι, γιατί καμιά φορά το υβρίδιο συγχαίεται με τη μετάλλαξη, με το μεταλλαγμένο ή το γενετικά τροποποιημένο ή όπως θέλετε πείτε το. Ναι. Θέλετε λίγο να μας πείτε αυτές τις διαφορές? Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε, μία ποικιλία είναι αυτό που έλεγα στην αρχή της συζήτησής μας, ότι ο αρχαίος παραγωγός μάζευε 5 σποράκια, 10 σποράκια από τον κήπο του, από και όποια καλλιέργεια είχε δίπλα, τα οποία διάλεγε τα καλύτερα φυτά, τα βελτίωνε άθελά του, έτσι, δεν ξέρει τι έκανε και την ώρα, αλλά στην ουσία ιστορικά αν το δούμε βελτίωνε αυτές τις ποικιλίες και κάθε μέρα έφτιαχνε κάτι λίγο καλύτερο, λίγο καλύτερο, λίγο καλύτερο. Αυτό λοιπόν ήταν μια απλοϊκή ποικιλία, την οποία είχε και δίπλα του και μπορούσε να την έχει, ήταν ο ίδιος και ο παραγωγός του σπόρου και στη συνέχεια ο χρήστης και ο τελικός καταναλωτής. Δηλαδή σκεφτείτε όλο αυτό το τεράστιο κυκλάκι που περιγράψαμε πριν γινόταν μέσα σε μια αυλή. Αυτές λοιπόν ήταν απλές ποικιλίες οι οποίες είναι και η βάση όλης της δουλειάς που κάνουμε εμείς σήμερα. Ερχόμαστε τώρα στα σύγχρονα χρόνια όπου οι απαιτήσεις είναι τεράστιες, όπου έχεις μεγαλοπόλεις 17-20 εκατομμυρίων οι οποίες πρέπει να ταϊστούν και οι οποίες έχουν τεράστιες ανάγκες και σε ποσότητα και σε χαρακτηριστικά κτλ. Και έρχονται τώρα, τη δουλειά πια δεν μπορεί να την κάνει κανείς στην αυλή του, έτσι, έρχονται εταιρείες μεγάλες όπως είναι η Συντέντε και οι οποίες καλούνται να πάρουν τα απλοϊκά, τις απλοϊκές όλες αυτές τις ποικιλίες να τις αξιοποιήσουν με βάση τα χαρακτηριστικά που ζητάει η αγορά. Εδώ λοιπόν θα κληθούμε να πολλαπλασιάσουμε αυτές τις ποικιλίες με χαρακτηριστικά και να τους βάλουμε χαρακτηριστικά πολύ ανώτερα. Τι κάνουν, παίρνουν λοιπόν τέτοιες απλές ποικιλίες, τις διασταυρώνουν μεταξύ τους, όπου εκεί η μία παίζει το ρόλο του μπαμπά και η άλλη παίζει το ρόλο της μαμάς, έτσι, και από εκεί σιγά σιγά προκύπτει μέσα από κάποιες γενιές, γιατί δεν είναι μια απλή δουλειά, δεν το κάνεις μία σεζόν και έφυγες, μπορεί να δηλαδή να παιδεύεσαι και 5 χρόνια για να βελτιώσεις μία ποικιλία ως προς ένα χαρακτηριστικό. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό ανοχής στο ίδιο. Εντάξει. Λοιπόν, και να παίρνεις τώρα ένα μπαμπά που είναι ανθεκτικός και μια μαμά που δεν είναι, ή να παίρνεις δύο που είναι, αλλά θα πρέπει αφού τα διασταυρώσεις μεταξύ τους, το τελικό αποτέλεσμα να το πάρεις, να το δοκιμάσεις για 2-3 χρόνια. Δηλαδή, ενώ κάνεις πολλές γενιές με τον μπαμπά και τη μαμά για να φτάσεις να αποκτήσεις ένα παιδί που θα λέγεται υβρίδιο και θα έχει καλά χαρακτηριστικά, κάνεις και πολλή δουλειά αφού πάρεις το παιδί, ύστερα το υβρίδιο δηλαδή, και το πας μέσα στην αγορά να δεις τελικά αυτό μπορεί αληθινά να δώσει χαρακτηριστικά αντίθετα με αυτά που ψάχνει η Ιεράπετρα, αντίθετα με αυτά που ψάχνει ένας παραγωγός αγκουριού στην Ιεράπετρα. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που καθορίζουν το καλό υβρίδιο? Αυτό είναι ο καταναλωτής που θα το επιλέξει? Και ο παραγωγός και το πόσο εύκολο είναι ή πόσο να καλλιεργηθεί. Να καλλιεργηθεί. Λοιπόν, να. Τώρα, αυτό ακριβώς λοιπόν το υβρίδιο, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει? Δηλαδή, αν είναι τώρα κατανοητό καταρχήν για να κλείσουμε την πρώτη ερώτηση, ποια είναι η διαφορά μιας απλής ποικιλίας? Άρα μια απλή ποικιλία είναι κάτι που μπορεί να το έχει καθημερινά ο καθένας στην αυλή του και να το χρησιμοποιεί. Ένα υβρίδιο πλέον είναι επαγγελματικός σπόρος, ο οποίος απευθύνεται σε επαγγελματίες και οι οποίοι πρέπει να καλύψουν πολύ μεγάλες αγορές. Για να γίνει λοιπόν αυτό, πάντα έχουμε σύμμαχο την τεχνολογία. Έτσι, και ο αρχαίος τεχνολογία έκανε. Όταν καθάριζε τα στάρια με έναν τρόπο και έκανε την επιλογή του, μια άτυπη αρχαία τεχνολογία χρησιμοποιούσε, η οποία αυτές τις μέρες είναι πλέον πολύ διαφορετική. Αν πάμε τώρα στα μεταλλαγμένα ή στα διαγωνιστικά. Γιατί αυτό πραγματικά δημιουργεί κάποιες παρεξηγήσεις. Δηλαδή, το έχω ακούσει από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν να λένε αυτή η ντομάτα, ας πούμε, δεν έχει γεύση, δεν έχει μυρωδιά, άρα είναι μεταλλαγμένη, ας πούμε, ξέρετε.
Ναι. Ή λοιπόν, έχει αυτό τώρα, το μέσα το ξυλάκι κάποιες φορές. Α, αυτό είναι από τη μετάλλαξη. Δεν το έχω ακούσει από ανθρώπους. Ναι, ναι, αυτό κανείς μέσα στην άγνοιά του μπορεί να πει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Απλά αυτούς τους ανθρώπους δεν τους κατηγορούμε. Όχι, δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει. Μεταφέρουν για να πάρουν απαντήσεις. Γι' αυτό είμαστε. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Η πίεση τώρα της παραγωγής είναι αυτή που κάνει το προϊόν να μην είναι πάντα νόστιμο. Δηλαδή, όταν μία ντομάτα πρέπει να κοπεί ροζ. Ναι. Έτσι, πρέπει να κοπεί σε ένα στάδιο ανάμεσα στο πράσινο και στο ροζ, δηλαδή μόλις κοκκινήσει από κάτω στην περιοχή που είναι το άνθος. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι η ντομάτα για τα δεδομένα ενός παραγωγού είναι έτοιμη για να φύγει, γιατί μετά θα ταξιδέψει και 2 μέρες και μέσα στις 2 μέρες θα κοκκινήσει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το προϊόν δεν έχει προλάβει να ολοκληρώσει πάνω στο φυτό τον κύκλο του. Έτσι, δηλαδή δεν έχει ανεβάσει τα σαχαρά του μέσα, τα οξέα του, για να πάρει τη γεύση που πρέπει. Μας ενδιαφέρει, δηλαδή, συνήθως ο παραγωγός καλείται να δει ένα μέγεθος, λέει έχω το μέγεθος, είμαι οκ. Okay. Υπάρχουν βέβαια και οι υπομονετικοί παραγωγοί, οι οποίοι θα αφήσουν το προϊόν να οριμάσει επάνω, γιατί έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Έτσι. Ή θα το διαθέσουν στη λαϊκή δίπλα τους, ή θα το διαθέσουν σε έναν έμπορο που το δέχεται, ή υπάρχουν υβρίδια που το δέχονται. Δηλαδή εμείς έχουμε υβρίδια τα οποία και αν τα αφήσεις πάνω στο φυτό και κοκκινήσουν, δεν παθαίνουν κάτι. Δηλαδή ίσα-ίσα που ενθαρρύνουμε τους παραγωγούς να το κάνουν. Άφησε το πάνω να κοκκινήσει, άφησε το να πάρει τα χρώματά του, να ανεβάσει μέσα τα θρεπτικά του, να φέρει το μπρίκ σωστά και τα λοιπά, αντέχει να μετακινηθεί. Δεν είναι ένα προϊόν το οποίο θα μαλακώσει σε 2, 3, 5 μέρες. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι και μια πάλι τρελή. Τελικά ποιον εξυπηρετείς, ποιον πας να καλύψεις. Ένας παραγωγός με μια ποικιλία που καλλιεργεί δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Έτσι, δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι αυτή είναι μια δουλειά που κάθεσαι, δεν είναι δουλειά καφενείο. Τα καφενεία είναι υπέροχοι χώροι για να κάνουμε κοινωνική παρέα, αλλά δεν είναι χώροι αποφάσεων. Οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται στα διοικητικά συμβούλια, είτε των ομάδων, των παραγωγών, είτε γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι που καθόμαστε συνειδητά και βάζουμε κάτω και λέμε: εγώ είμαι αυτός, αυτές είναι οι συνθήκες μου, αυτά τα υβρίδια μου κάνουν και σε αυτή την αγορά απευθύνομαι. Έτσι, ή σε αυτούς τους τελικούς καταναλωτές. Όταν τα βάλεις όλα αυτά κάτω προσεκτικά και γνωρίζεις τι θες να κάνεις και πού θες να φτάσεις, δεν θα το πετύχεις 100%, γιατί υπάρχει παράμετρος περιβάλλοντος, συνθήκες και όλα αυτά, αλλά θα το πετύχεις 80%. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, δηλαδή να ξέρεις ποια στιγμή θα κόψεις. Σκεφτείτε ότι φέτος η Συνδέντα βραβεύτηκε στην Fruit Logistica με ένα γκρουπ πεπονιών, τα οποία σου δίνουν μια δυνατότητα να διαγνώσεις γρήγορα, να καταλάβεις πότε είναι όριμα, πότε είναι σωστά όριμα. Για να τα κόψεις. Βοηθά τον καταναλωτή έτσι. Ναι, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο βοηθά τον παραγωγό να συγκομίσει το προϊόν τη σωστή στιγμή έτσι, και μετά να φτάσει το προϊόν σωστά στον καταναλωτή. Άρα τι θα κάνει εκείνος, θα το απολαύσει και θα γυρίσει σε ένα πάλι και θα πει θέλω από αυτό πάλι. Έτσι. Άρα βοηθά τον παραγωγό να έχει μια συνέχεια σε αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει. Εντάξει, λοιπόν, τώρα για να τελειώσουμε με τα διαγωνιδιακά ή με όλα αυτά. Εκεί τώρα έρχεται η τεχνολογία, η καθαρά γεωτεχνική, γεωπονική τεχνολογία. Έχουμε γενετιστές, έχουμε δηλαδή ανθρώπους βελτιωτές, για να την πούμε απλά τη λέξη, οι οποίοι καλούνται σύγχρονα τώρα, με νέες μεθόδους, να βελτιώσουν τις ποικιλίες και βέβαια να συντομεύσουν όσο μπορούν το χρόνο που ένα χαρακτηριστικό το οποίο ψάχνουμε με τα μανίας να το εντάξουμε μέσα σε ένα φυτό, να το δούμε να γίνει. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό που έχει να κάνει με την ξηρασία, να αντέξει την ξηρασία, να αντέξει την αλατότητα. Όλη η Μεσογειακή Λεκάνη πλήττεται αυτή τη στιγμή, όλα τα νερά είναι υφάλμηρα. Έτσι, άρα είναι πολυτέλεια να πεις ότι αύριο θα διαθέτω ένα υβρίδιο αγκουριάς ή ένα υβρίδιο ντομάτας ή πιπεριάς το οποίο θα έχει ενοχή στην αλατότητα ή θα έχει ενοχή, θα αντέχει, είναι αβιωτικό χαρακτηριστικό αυτό, έτσι. Ή θα αντέχει την ξηρασία, διότι πώς είναι οι συνθήκες. Ο χειμώνας είναι πλέον τόσο ήπιος, οι συνθήκες είναι τόσο ψηλές, οι θερμοκρασίες, που καλούμαστε πλέον να διατυπώσουμε μέσα από τα υβρίδια που διαθέτουμε και από τα φυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε νέα χαρακτηριστικά, νέες. Και εδώ έρχεται και κολλάει και η κλιματική αλλαγή, η κρίση, όπως στην αρχή σας το έτσι έβαλα ως ακριβώς, ερώτηση. Πολύ εύστοχα το είπατε, γιατί τι γίνεται τώρα, αυτό πυροδοτεί τρομακτικές εξελίξεις. Και μπορεί μια εταιρεία σαν τη Συντζέντα να κάνει τον προγραμματισμό της και να λέει τα επόμενα 3, τα επόμενα 5, τα επόμενα 10 χρόνια, γιατί λειτουργούμε με ορίζοντα 15 ετίας, να σκεφτείτε, μέσα σε μια εταιρεία τέτοια. Δηλαδή βλέπουμε, κάνουμε μοντέλα προσομοίωσης να καταλάβουμε προς τα πού πάνε τα πράγματα, τι θα χρειαστούμε και από τη μια μεριά έχεις τους καταναλωτές, τις ανάγκες, το τι χρειάζονται, από την άλλη μεριά έχεις όλο αυτό το περιβαλλοντικό δεδομένο το οποίο ρέει δίπλα σου και λες, μα
παλιά ο Γενάρης στην Ιερά Πέτρα ήταν πολύ κρύος μήνας. Φέτος ο Γενάρης ήταν πάρα πολύ κρύος μήνας και είχαμε 5-10 μέρες κρύο μόνο το Φλεβάρι. Και είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται αυτό. Έτσι. Άρα ένα υβρίδιο το οποίο είχε επιλεγεί και δούλευε ωραιότατα, τώρα ξαφνικά δεν μπορεί να ικανοποιήσει το ρόλο τον καινούριο. Έτσι. Μπορεί όμως τα δύο επόμενα χρόνια αυτά να ξανανατραπούν. Άρα τι θες, θες υβρίδιο με προσαρμοστικότητα. Μάλιστα. Δηλαδή, τη μια μέρα κρυώνω, αλλά εγώ δεν τουρτουρίζω, ούτε παθαίνω κρυοπαγήματα, την άλλη μέρα ζεσταίνομαι και θέλω καπέλο. Έτσι, αυτό το υβρίδιο πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίζει όλα αυτά τα δεδομένα. Δύσκολη δουλειά, δίνει, Έχει τον παραγωγό δίπλα. Δύσκολη δουλειά, λέω. Πολύ πάρα δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Σύνθετη, ειδικά, πολύ σύνθετη, ναι. Οπότε, όταν δουλεύεις με ορίζοντα πενταετίες, δεκαετίες, καταλαβαίνετε ότι πόσες αστοχίες μπορεί να υπάρξουν εκεί, πόσες ανατροπές, να κληθείς, να αλλάξεις τελείως πορεία και ενώ έχεις φτάσει και σε ένα ωραίο το αποτέλεσμα, έρχεται μία ίωση, την καστανή ρηφτίδωση και σου διαλύει τα πάντα σε μια περιοχή. Με αποτέλεσμα, ό,τι είχες φτιάξει και προόριζες να δώσεις σε μια περιοχή, δεν κάνει και ξαναρχίζεις από την αρχή. Μάλιστα. Τρομερό. Εντάξει, γι' αυτό εδώ ο ρόλος του παραγωγού είναι όχι απλά σημαντικός, είναι τεράστιος. Δηλαδή, ο παραγωγός παίρνοντας ένα τέτοιο υλικό πολυτελεία στα χέρια του, παίρνοντας ένα ωραίο σπουδαίο αυτοκίνητο, δεν θα πάει να το ρίξει πάνω στα βράχια της παραλίας. Έτσι, δηλαδή θα πάει από το δρόμο κανονικά. Άρα τι θέλω να πω, ότι μετά όλα αυτά που καταφέρνουμε όλοι μας και φέρνουμε κάτω και στην Ελλάδα, πρέπει μετά να τα σεβαστούμε, δηλαδή να τα δουλέψουμε με υπομονή, με επιμονή, με πείσμα εκεί, να ρυθμίσουμε τις συνθήκες του θερμοκηπίου, να βάλουμε τα δίχτυα μας, να αντιμετωπίσουμε στην ώρα που πρέπει τους εχθρούς, γιατί και εκεί να θέλουν προστασία, δηλαδή δεν τα ρίχνουμε μέσα και φεύγουμε. Ναι. Έτσι, είναι μια δουλειά η οποία απαιτεί το ίδιο μεράκι από όλους στη σειρά. Από τον πρώτο που καλλιεργεί το σποράκι για να το φέρει, έτσι, μέχρι τον παραγωγό της Ιεράπετρας, της Άρβης, της Ψαρής, του Γούδωρα, που θα στείλει τελικά το προϊόν του στην Ελλάδα ή στη Γερμανία ή στην Βουλγαρία, όπου θα το στείλει, για να το καταναλώσει κάποιος και να το απολαύσει. Μάλιστα. Προτείνω εδώ να πάρουμε μία ανάσα, κύριε Κοντοσφαίρη, αν δεν έχετε αντίρρηση, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ωραία. Αν θέλετε να μας πείτε τι έτσι περιέχει η νομοθεσία, επίσης με κάτι καινούριο που έχω διαπιστώσει τον τελευταίο χρόνο είναι ότι δεν δίνουμε ονομασίες, ας πούμε, Ρωμαίος, μου αρέσει ο Ρωμαίος γιατί λέω και το σκυλί μου Ρωμαίο, έτσι καταλαβαίνετε. Ναι, Εφένα, Εφηδίο. Λοιπόν, Εφένα, Εφδίο, αυτά παρατηρούμε τελευταία, γιατί άλλαξε αυτό, θα μας τα πείτε σε λίγο. Ναι.